Καλησπέριζουμε Βασίλη Σαμπράκο. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Εδώ ψάχνουμε τι θα δούμε σήμερα, ποιος θα βάλει γκολ, πού θα, θα μπουν τα γκολ που δεν μπήκαν χτες που περιμέναμε. Περιμέναμε λίγα παραπάνω. Εντάξει, δεν ήταν άσχημα. Δεν θυμάμαι πώς ήταν, 22-23. 23. Εντάξει. Τα από νωρίς μας χάλασαν, μας ξενέρωσαν λίγο. Ναι, αλήθεια είναι. Αυτή η Λάτσιο δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν ήθελε να βάλει γκολ. Δηλαδή, αν δεν είχε μπει. Να μου πει αν δεν είχε μπει. Γι' αυτό το δέχουνε. Αυτό τον άρχοντα του γκολ και τον βάζουν μέσα και. Πώς αυτή η παιχτούρα δεν έπιασε στην Ντόρτμουντ, ρε Βασίλη? Αυτή η απορία θα μου μείνει. Δεν έχω εξήγηση. Εκείνη ήταν μια περίοδος. Τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πάμε πίσω 8-9 χρόνια. Ναι, τόσο. Θυμάμαι πάντως ότι ήταν ένα στάδιο μεταβατικό για την Ντόρτμουντ εκείνο και την είχε λίγο πληρώσει και εκείνος. Και δεν είχαν και πολύ υπομονή. Ήταν περίοδος πολύ υψηλών προσδοκιών. Αλήθεια είναι ότι δεν του τέριαζε πολύ, όσο θυμάμαι, ο τρόπος του παιχνιδιού της Ντόρτμουντ. Δεν είναι πολύ εύκολο τώρα να εξηγήσεις. Δεν τέριαξε, δεν προσαρμόστηκε στη χώρα. Το λάθος time. Δεν πήγε στην κατάλληλη στιγμή. Πήγε σε λάθος εποχή που λένε. Ναι, πιθανόν ναι. Όμως εκείνο τον καιρό, αν μου έλεγες ότι μετά θα ακολουθήσει όλο αυτό που κάνει με τη Λάτσιο με συνέπεια τώρα εδώ και 6 χρόνια πόσα είναι, δεν μπορούσα να το υποθέσω. Την κουβαλάει τη Λάτσιο. Αλήθεια είναι. Κανονικά, ναι. Κανονικά. Και φέτος είχε και αμφισβήτηση για κάποιο λόγο από τον Μαουρίτσιο Σάρι. Ναι, ναι, με κάνει εντύπωση. Δεν έχει πάει καλά μεταξύ τους. Και ναι, είχε λίγο στην αρχή της σεζόν, το θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι αυτό έχει, δεν υπάρχει πια. Μπορεί να παίζει τίποτα πειθαρχικό, γιατί ο Σάρι μας έχει δώσει τέτοια δείγματα. Ναι, και ο Ιμόμπιλε δεν λένε ότι είναι και το πιο ήσυχο παιδί. Γιατί αγωνιστικό δεν βλέπω κάτι εγώ εναντίον του. Σύμφωνοι. Είναι πιθανό, προφανώς μπορεί κάποιος να το υποθέσει αυτό, αλλά τώρα συζητάμε για ένα παιδί που είναι 33 ετών, που είναι, δεν είναι ακριβώς στη δύση, αλλά πολύ κοντά στη δύση της καριέρας του, που είναι αρχηγός στην ομάδα, που ο κόσμος τον αγαπάει πολύ. Νομίζω ότι όλα αυτά, με όλα αυτά, και επειδή δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει ότι βλέπει ποτέ τον εαυτό του, θα μπορούσε να έχει πάει και αυτό στη Σαουδική Αραβία τώρα άνετα. Δεν θέλει αυτό για τον εαυτό του. Εκεί θέλει να τελειώσει από όσο έχω καταλάβει. Άρα φαντάζομαι ότι κάποιος με αυτή την οτροπία οδηγείται και σε προσεκτικές συμπεριφορές. Βέβαια ο Σάρι δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν είναι ο πιο εύκολος προπονητής. Οπότε ναι, θα έπρεπε να ζούμε εκεί για να μπορούμε να πούμε περισσότερα και να καταλάβουμε τι ακριβώς δεν πήγε καλά στην αρχή. Πάντως, τώρα νομίζω ότι όλο αυτό έχει αποκατασταθεί. Πάντως, χθες μπαίνει σε ένα μάτσο το οποίο είναι. Εγώ έβλεπα το πρώτο ημίχρονο, πρέπει να πω όχι πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί δεν με τραβούσε το μάτσο για να το δω προσεκτικά. Και απορούσα που η Λάτσιο δεν ζωντάνευε μέσα στο παιχνίδι. Δεν πίεζε, Τίποτα, όλα δεν. Παθητική την έλεγε, δεν την έλεγε σε ενεργητική ομάδα. Και μπαίνει αυτό στο 60 κάτι και πάλι λες. Δεν του δίνουν την μπάλα καλά, δεν τον βρίσκουν καλά. Τι, τον βρίσκουν, δεν τον βρίσκουν. Μόλις τον βρήκαν. Ναι. Μόλις τον βρήκαν, τα παστέλωσαν τα δύο. Ωραία ιστορία ήταν αυτή. Βέβαια, εντάξει, τώρα η ιστορία του χθεσινού Champions League είναι όλη η ιστορία με το πέναλτι που δόθηκε στην Paris Saint-Germain. Και αυτό που δεν δόθηκε. Βλέπεις. Εγώ λέω ότι νωρίτερα υπάρχει ένα που θα έπρεπε να έχει δοθεί και όλα θα ήταν ήσυχα, δεν θα είχε βγει η UEFA σήμερα να ξυλώσει τον VAR. Δυστυχώς μόνο εσύ ρε φίλε το λες. Μόνο εσύ στο post-game το είπες. Όλοι κάνουν ντόρο για αυτό εδώ. Εντάξει, γιατί δόθηκε. Ναι, εντάξει. Αλλά ίσως είναι από τις ελάχιστες φορές που ένα λάθος δίνει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Ναι, συμφωνώ, δεν διαφορώ με αυτό. Και αν δινόταν το προηγούμενο, μπορεί να πηγαίναμε και στον Άσο. Ναι, μα απογοήτευσε Νιουκάστλ στο δεύτερο, Βασίλη. Εγώ είχα παίξει διπλό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πιστεύω στον προπονητή της πάρα πολύ. Λέω 0-1 ρε φίλε, θα τους σκοτώσει την αντεπίθεση. Τώρα ήταν είναι τόσο εκπληκτική. Πάρα πολύ καλός, πολύ μ' αρέσει. Συμφωνώ και μας το επιβεβαιώνει αυτό. Με την Νιουκάστλ το υποπτευόμασταν και από πριν από το καιρό της Μπόρνμουθ. Όμως εδώ τώρα μας το έχει επιβεβαιώσει. Εχθές, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα. Γιατί να μην κάνει μια αλλαγή μέσα στο διάστημα των καθυστερήσεων που ήταν και τόσα πολλά λεπτά. Βέβαια, είχε σχολιαρόπεδα στον πάγκο. Εντάξει, αυτό το δέχομαι, το ακούω, το καταλαβαίνω. Δεν είχε συμπληρώσει καν αποστολή. Είχε πάρα πολλούς απόντες.
Είναι μια εξήγηση αυτό. Παρόλα αυτά, για να βρίσκονται, να τους έχει πάρει μαζί σε αυτό το παιχνίδι στο Παρίσι, λες έστω και αυτό το ρόλο του μπες μέσα τώρα εδώ στα χασομέρια, μπες αργά μέσα στο γήπεδο και όποτε σου έρθει μπάλα δάκωσε τη και πέταξε τη στο έξω από το γήπεδο, εξωστράκησε τη. Δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν ξέρω. Τώρα είναι πολύ εύκολη δική μου θέση. Δεν ήταν του Eddie Howe. Καλά, υπάρχει περίπτωση, Βασίλη, όμως και να είναι, ας πούμε, ευρωπαϊκά παιχνίδια πρώτη φορά στην καριέρα του κάνει ο συγκεκριμένος. Με Newcastle τώρα και Champions League. Παίζει και αυτόν τον ρόλο του, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ναι, συμφωνώ. Παίζει ρόλο. Κατά τα άλλα, συμφωνώ ότι απέδωσε δικαιοσύνη αυτό το πέναλτι και με όρους γεγονότων, γιατί υπήρχε ένα πέναλτι που δεν είχε δοθεί και επειδή πράγματι στο δεύτερο ημίχρονο η Παρή έκανε πάρα πολλά πράγματα για να πετύχει γκολ. Κάτι φορά κυριολεκτική. Ναι. Στην οικονομία ενός 45 λεπτού που πήγαινε με 80-20 κατοχή και που οι ευκαιρίες που είχε δημιουργήσει η Παρή ήταν ευκαιρίες στις οποίες αναλογούσαν τουλάχιστον δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Λες, ok, στο τέλος το βρήκε τον γκολ αυτό με ένα πέναλτι. 31 τελικές. Ναι. Την πέρασα από πάνω. Δεν είναι εύκολο να έρθει στη θέση ένας προπονητή που έχει πάει με τόσες απουσίες να παίξει με την Paris Saint-Germain. Αλλά αυτό μύριζε, φαινόταν από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ότι η ομάδα του δεν μπορεί να αλλάξει τρόπο. Δηλαδή δεν άλλαζε η τοποθέτησή της. Εδώ είχε ο Πόβ την μπάλα για να εκτελέσει ελεύθερο χτύπημα και έβλεπες περισσότερους παίκτες του, συμπαίκτες του, στο δικό του μισό παρά στο αντίπαλο μισό. Και ενώ το μοτίβο ήταν να γεμίζει στο βάθος της επίθεσης με μεγάλες μεταβιβάσεις. Ουσιαστικά έδινε την μπάλα κατευθείαν στους γάμους. Ναι, πραγματικά αυτό. Ναι. Σε μια ομάδα που δεν της ήταν πολύ εύκολο να διασπάσει τις γραμμές της Newcastle, αλλά διαρκώς φόρτωνε, έφερνε παίχτες από τον πάγκο για να αλλάξει πράγματα. Έκανε μια σημαντική τακτική επιλογή ο Λουίς Ενρίκε να φέρει στον κεντρικό άξονα τον Εμπαπέ που αριστερά δεν την πάλευε, δεν είχε πει μέσα στο παιχνίδι καθόλου. Κουτρουβαλούσε. Δεν έκανε πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πολύ εύκολο να πεις είσαι ο Eddie Howe. Ναι, έχεις δίπλα σου παιδάκια. Βάλε κάποιον, ρε φίλε. Έφτασες μέχρι τα χασομέρια. Φάτω το χρόνο όμως. Κάνε κάτι. Ρίξε δύο παίχτες σου κάτω. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δηλαδή, κάνε κάτι. Αλλά δεν είναι και μαθημένος σε όλο αυτό. Οπότε δεν έγινε. Πάντως είναι καλό μήνυμα από την πλευρά της UEFA ότι τον ψηφιακό διαιτητή που καλεί τον διαιτητή και δεν του δείχνει και τα σωστά πλάνα σήμερα τον έβγαλε από το παιχνίδι που ήταν πάλι ψηφιακός διαιτητής. Δείχνει αντανακλαστικά και επειδή χθες το πρώτο ημίχρονο του αγώνα η βιτρίνα των ιδιοκτητών της Paris Saint-Germain, ο Κελαϊφή, παρακολουθεί το παιχνίδι δίπλα στον πρόεδρο της UEFA, το Τσέφε. Ναι. Όταν έχεις δει αυτή την εικόνα και μετά βλέπεις στο τέλος αυτό το πέναλτι, κάνεις τους συνειδημούς. Λες, όπα, εντάξει, εξυπηρετήθηκε ο κύριος. Ναι, οπότε είναι καλό που η UEFA αντέδρασε, γιατί όλο αυτό, ξέρεις, δείχνει ότι δεν το δέχεται αυτό που συνέβη. Κάτι είναι ένα καλό σημάδι. Και χαμός τώρα στον όμιλο αυτόν, που το περιμέναμε από την ημέρα της κλήρωσης ότι θα γίνει χαμός. 10 η Dortmund, 7 η Παρί, 5 η Newcastle, 5 η Μίλαν, η οποία Μίλαν έχασε σχετικά εύκολα, Βασίλη, από την Dortmund. Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το παιχνίδι και τα τρία αποτελέσματα τα περίμενα. Μπορούσα να δεχτώ. Ναι. Σε καμία από τις δύο ομάδες δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Με εκπλήσει που τα κατάφερε η Dortmund. Και το σκορ δείχνει ότι τα κατάφερε και άνετα. Δεν τα κατάφερε άνετα. Ένα μπραντεφέρι ήταν το παιχνίδι. Εκείνη ήταν πιο κλινική στις ευκαιρίες που βρήκε και αυτό είναι το κύριο μέρος της εξήγησης για το ότι τα κατάφερε και πήρε το μάτς. Η στιγμή του αγώνα, κατ' εμέ, είναι ο τραυματισμός του center back της Μίλαν. Εκεί για μένα αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Που δεν είχε center back στον πάγκο. Ναι. Έχει δίκιο. Ήταν πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Ναι, συμφωνώ. Λέω ότι αυτός ο όμιλος από πριν μας μύριζε ότι θα πάμε μέχρι το τέλος και θα έχει δράμα. Και λέω ότι μέσα σε αυτόν τον όμιλο, όποιος παρακολουθεί δηλαδή αυτόν τον όμιλο, βρίσκει έναν λόγο για να αρχίσει να νοσταλγεί αυτό το φορμάτ του Champions League και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων γενικά των ομίλων. Γιατί από την επόμενη σεζόν δεν λέω πως δεν θα έχει. Προφανώς θα έχει δράμα και στις τελευταίες αγωνιστικές
και στο νέο φορμάτ. Και δεν μπορώ να είμαι και απόλυτος, γιατί δεν το έχουμε ζήσει για να μπορούμε να το συγκρίνουμε. Αλλά εντάξει, ωραία περνάκαμε και με τους ομίλους. Αλήθεια είναι αυτή. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις όπως είναι τώρα ο όμιλος της City με τη Λειψία, που η τελευταία αγωνιστική δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Αλλά okay, από την άλλη την πλευρά όμως, να, υπάρχει και ένας όμιλος σαν αυτόν του θανάτου, που μέχρι το τελευταίο λεπτό λες μπορεί να παίζεται το ποιος θα περάσει και ποιος θα μείνει εκτός Ευρώπης. Είναι ωραίος αυτός ο τρόπος, εμένα μου αρέσει πολύ. Η Λειψία με εντυπωσίασε στο πρώτο ημίχρονο, έβλεπα τη City να μην μπορεί να αντιδράσει και έβλεπα και τον Γκουαρντιόλα να, όταν τον έδειχνε πλάνο, επειδή μου τον έβλεπα προβληματισμένο, σαν να μην ξέρει τι θέλει να κάνει. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε City στο δεύτερο. Κοίτα, είδα πολύ λίγα πράγματα, είδα τα highlights μετά το παιχνίδι, δεν έχω πολύ καλή εικόνα σχετικά με το τι δεν πήγαινε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Κατάλαβα τι πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές πήγαν καλά και τις άλλαξαν τη δυναμική της City. Εγώ έλεγα πριν από το παιχνίδι, αυτό είναι που σκέφτομαι γενικά για την City φέτος, το σκεφτόμουν από το καλοκαίρι. Πρέπει να πω ότι όταν πήγαινα στο Καραϊσκάκι για να δω το παιχνίδι του Super Cup, και ενώ προηγουμένως είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη και την είχα δει τη City στο τελικό του Champions League, αναρωτιόμουν αν μετά από όλη αυτή τη φιέστα, γιατί αυτό το όσο καλοκαίρι είχαν οι ποδοσφαιριστές της City, ήταν ένα ατελείωτο πάρτι για την κατάκτηση του Champions League. Γιατί και για τους ποδοσφαιριστές, για τον κάθε ένα ξεχωριστά, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή. Οι περισσότεροι δεν το είχαν κατακτήσει, για να μην είμαι απόλυτος, και που όλοι δεν το είχαν κατακτήσει. Και υπήρχε όμως και ένας οργανισμός που ήταν αυτή η Manchester City, δηλαδή που το ήθελε αυτό το τρόπο και πάλευε γι' αυτό και το έχει χρυσοπληρώσει τόσα χρόνια. Και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το μετά, δηλαδή. Ναι, έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος να αδειάσουν όλοι αυτοί. Να αδειάσουν όλοι όμως, έτσι, ως οικοσύστημα, όχι οι παίχτες μόνο. Και όλο αυτό να εμφανιστεί στην αρχή της επόμενης σεζόν. Ναι, αλλά δεν είναι χορτάτος οργανισμός η City. Δεν είναι. Και δεν είναι και ο Γκουαρντιόλα. Είναι αυτό, για μένα αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει ένας προπονητής, παλιός αθλητής του Στίβου, ο οποίος στη συνέχεια είναι προπονητής φυσικής κατάστασης στο ποδόσφαιρο. Ήταν ένας από τους συνεργάτες του Πεπ Γκουαρντιόλα στον καιρό που εκείνος δούλευε στην Μπαρσελόνα. Και μετά από την Μπαρσελόνα, αυτός, επειδή είχε ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ήταν κάποιος που έγραφε βιβλία σχετικά με την προπονητική, αποφάσισε να γίνει στην πραγματικότητα ο εξειδικευμένος, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, βιογράφος του Γκουαρντιόλα. Στην πραγματικότητα δεν κάνει τη βιογραφία του, τι κάνει, είναι σαν να παράγει κάθε χρόνο ένα ντοκιμαντέρ σε σχέση, γραπτό ντοκιμαντέρ όμως, σε σχέση με το τι αλλαγές φέρνει στη δουλειά του, τι είναι αυτό που, ποιες είναι οι πρώτες του φροντίδες όταν αλλάζει περιβάλλον εργασιακό, όταν φεύγει από μια χώρα πηγαίνει σε μια άλλη. Ξεκίνησε δηλαδή αυτό να το κάνει από τον καιρό που ο Γκουαρντιόλα από την Μπαρσελόνα βρέθηκε στην Μπάγερν. Τον ακολούθησε, έμεινε μαζί του σε όλο το διάστημα της παραμονής του στο Μόναχο. Τον ακολούθησε στο Μάντσεστερ, έμεινε κολλημένος πάνω του τα πρώτα δύο χρόνια. Έκανε ένα μικρό διάλειμμα προκειμένου να γράψει και τα βιβλία του, που δεν ήταν στην καθημερινότητα της City και δίπλα στον Γκουαρντιόλα διαρκώς. Αυτός λέγεται Μάρτι Πεναρνάου. Και γύρισε πάλι κοντά του, ενδεχομένως επειδή το υποψιαζόταν ότι πηγαίνει για να πάρει το Champions League με τη City στη διάρκεια της περσινής σεζόν. Και τώρα αυτές τις μέρες έχει κυκλοφορήσει, είναι σαν να έχει κάνει τριλογία αυτός ο τύπος, γιατί είχε κάνει ένα βιβλίο για τον καιρό του Γκουαρντιόλα στην Bayern, έκανε ένα βιβλίο για τον καιρό του, για τα πρώτα χρόνια του Γκουαρντιόλα στη City, και τώρα έκανε ακόμη ένα και λέει τώρα την ολοκλήρωσα την τριλογία. Νάτος ο Πεπ που κατέκτησε και το Champions League, έκανε το τρέβλ κτλ. Αυτός ο τύπος λοιπόν, και μέσα από τη δουλειά του, αλλά επειδή μου είχε τύχει να κουβεντιάσω και κάνα δύο φορές μαζί του, προσπαθούσε να μου εξηγήσει όλο αυτό, ότι κάθε μετά από μια επιτυχημένη χρονιά, το καλοκαίρι του Γκουαρντιόλα είναι πολύ πιο βασανιστικό συγκριτικά με το πώς είναι, με στο κεφάλι του, η διαχείριση μετά από μια σεζόν που δεν τα έχει φέρει όλα στην ομάδα του και στον ίδιο. Δηλαδή αναστατώνεται περισσότερο σε σχέση με το τι θα κάνει την επόμενη σεζόν, όταν έχει προηγηθεί μια απολύτως επιτυχημένη σεζόν. Για το αν θα διατηρήσει τα κεκτημένα δηλαδή αυτά που πήρε. Ναι, δηλαδή πρωτάθλημα και Champions League να πάρει φέτος, αν δεν πάρει το κύπελο, στα μάτια κάποιων οπαδών θα είναι αποτυχημένο το φετινό. Ναι, έτσι είναι στο κεφάλι του.
Και έτσι λειτουργεί, αυτή είναι η νοοτροπία του και σε σχέση με το τι αλλαγές κάνει στην ομάδα του. Δηλαδή, ένας βασικός οδηγός του είναι η σκέψη του ότι οι αντίπαλοι έχουν διαβάσει τον τρόπο που παίζει και τώρα πρέπει κάτι να αλλάξει, να υπάρξει μια σειρά από τακτικές αλλαγές που θα δημιουργήσουν εκπλήξεις για τον αντίπαλο. Και άρα, όταν μέσα στα παιχνίδια οι παίκτες του βλέπουν ότι με την πεπατημένη που ακολουθούν δεν λειτουργεί το πράγμα, δεν είναι αποτελεσματικό, να έχουν τα εναλλακτικά πλάνα, να έχουν εκπαιδευτεί στα εναλλακτικά πλάνα και να υπάρχουν παίκτες που βάζουν στοιχεία που είναι διαφορετικά. Αυτή είναι η μία βασική πτυχή του προβληματισμού του. Η δεύτερη βασική πτυχή είναι το τι κάνω αν οι παίκτες που έχω, επειδή τα πήραν όλα και παρτάρουν ολόκληρο το καλοκαίρι όπως έκανε ο Γκρίλης που δεν πρέπει να άφησε μπουκάλι γεμάτο, τι κάνω τώρα εγώ με αυτούς? Πάω με τους ίδιους που τα κατάφεραν, τα πήραν όλα και άρα αγόρασαν την εμπιστοσύνη μου, ή προβληματίζομαι τόσο που να λέω κοίτα να δεις τώρα αυτοί εδώ μπορεί να μην τρελαίνονται πια, να μην έχουν κίνητρο τόσο πολύ, ναι, να μην έχουν τα ίδια ένστικτα και άρα αυτό να την επηρεάσει την απόψη. Γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο κάποιον αλλάζει και συχνά κάποιον θυσιάζει, το οποίο αυτό το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή στον αντίποδα υπάρχει ο Jürgen Klopp που λατρεύει τους παίκτες του και δένεται τόσο πολύ συναισθηματικά που κάθε φορά που πρέπει έναν παίκτη που δεν έχει φτάσει στη δύση της καριέρας του να τον αποχωριστεί, όλο αυτό το βιώνει σαν ένα μικρό θάνατο. Δεν την παλεύει δηλαδή. Σαν τον Λουτσέσκου δηλαδή. Ναι, σαν το, και σαν πολλούς προπονητές, απλώς χρησιμοποιώ ένα κορυφαίο παράδειγμα. Ναι. Ο Γκουαρδιόλα δεν είναι έτσι. Ο Γκουαρδιόλα μπορεί να πάρει αγκαλιά το Λιρόι Σανέ, να τον περπατήσει, γιατί κάπως έτσι το έχει περιγράψει ο Σανέ σε ένα ντοκιμαντέρ, και να του πει πόσο μεγάλο παίκτη τον θεωρεί, αλλά ότι ήρθε η ώρα να πάει κάπου αλλού να παίξει μπάλα. Ο Κλόπ αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Θυμάμαι σαν τώρα, έχω δει μια συνέντευξή του, είναι προπονητής της Dortmund ακόμα ο Κλόπ, και ο Μάριο Γκέτσε του ανακοινώνει ότι θα πάει στην Bayern. Ο τρόπος που περιέγραφε τις πρώτες του ώρες μετά από αυτό ο Κλόπ ήταν ο τρόπος που φαντάζεται κάποιος ότι μπορεί να λειτουργήσει συναισθηματικά όταν μάθει ότι η γυναίκα του τούπε ότι θέλει να χωρίσουν ή ο πατέρας του τούπε ότι τον αποκληρώνει. Ήταν τόσο, το είχε ζήσει τόσο έντονα. Δηλαδή έλεγε, στεκόταν στην κάμερα πολύ καιρό μετά και έλεγε, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε αυτό, έκανα να μιλήσω στη γυναίκα μου 3 μέρες, δεν έβγαινα από το σπίτι μου, δεν απαντούσα στα τηλέφωνα της διοίκησης της Dortmund, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι αυτό το παιδί μου είπε ότι θέλει να φύγει. Δηλαδή ήταν πολύ παραπάνω από το... Ναι, ναι, και ψυχοπλάκωμα που δεν ήταν επαγγελματικό. Ήταν ανθρώπινο. Ήταν ότι δεν το δέχομαι ότι το δικό μου το παιδί μου είπε ότι δεν θέλει να είναι μαζί μου. Αυτό. Δεν είναι καλός σύμβουλος όμως αυτό, επαγγελματικά. Κοίτα, κοίτα. Εγώ λέω ότι πάντα για να πετύχεις επαγγελματικά, όχι μόνο στην προπονητική, οπουδήποτε, πρέπει να κάνεις μια ανάλυση, μια ανάλυση αποστασιοποιημένη, να δεις ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και ποια είναι τα αδύναμα, και τα δυνατά σου σημεία να τα αγκαλιάσεις και να επενδύσεις πάνω τους. Οι συναισθηματικοί προπονητές όταν το κάνουν αυτό με την καρδιά τους, στο τέλος της ημέρας επιτυχημένοι είναι. Και επιτυχημένοι επαγγελματικά, αλλά και αν έχουν αποτύχει επαγγελματικά, στο ανθρώπινο κομμάτι νιώθουν καλά. Έτσι είναι ο Κλόπ. Ακόμη και στη σεζόν που δεν πηγαίνει καλά και που έχει παίκτες μέσα στο γήπεδο που δεν του δίνουν αυτά που του έδιναν, στο ανθρώπινο κομμάτι εκείνος καλά αισθάνεται με τον εαυτό του. Δηλαδή αυτά τα παιδιά με πήγαν μέχρι την κατάκτηση ενός τροπαίου. Τα βλέπω τώρα μέσα στο γήπεδο να μην την παλεύουν, μέχρι να έρθουν οι ίδιοι να μου πούν ότι δεν την παλεύουν. Εγώ είμαι εκεί και το ζω μαζί τους. Έτσι είναι και ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Δεν τους αλλάζει εύκολα τους ποδοσφαιριστές που του έχουν φέρει μια επιτυχία. Έτσι είναι, ναι, και όπως είπα, για να πάμε και στην Ελλάδα, έτσι είναι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε μεγάλο βαθμό έτσι είναι και ο Ματίας Αλμέδα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δίνω μεγάλη σημασία στο συναισθηματικό κομμάτι. Υπάρχουν όμως και οι, πώς θα το πω τώρα, οι businessman σαν τον Γκουαρδιόλα που σε αυτό κάνουν ένα διαχωρισμό. Δηλαδή ο Γκουαρδιόλα, που υπάρχουν περιπτώσεις με ποδοσφαιριστές, δεν θυμάμαι στον καιρό του στην Μπαρσελόνα,
αλλά εκ των υστέρων και στην Bayern και στην City, που ενώ κρατάει, προσπαθεί να κρατάει τέλος πάντων μια καλή διαπροσωπική σχέση μαζί τους εκ των υστέρων, τη στιγμή της απόφασης την παίρνει την σκληρή απόφαση, γίνεται σκληρός. Ναι. Έτσι, αυτός είναι ο τρόπος, ο δικός του τρόπος. Έτσι τον οδηγεί το κεφάλι του, ότι πρέπει να λειτουργεί, και το κάνει και με συνέπεια. Ωραία. Ωραίο είναι. Για Γιοβάνοβιτς, Λουτσέσκου και Αλμέιδα θα τα πούμε και αύριο, που τους ανέφερες. Απλώς να το διαχωρίσουμε, ναι, ας πούμε, δεν έχουν σχέση. Ναι, δεν το συζητάμε. Και οι τρεις, ας πούμε, ο Αλμέιδα είναι πολλά level πάνω. Και έχουμε και απόβαση Ελλήνων στη Γερμανία αύριο, Βασίλη. Ναι, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει, ναι, να συμβαίνει. Δεν είναι πολύ ωραίο που δεν έχει καλό καιρό. Μακάρι να μην υπήρχε το χιόνι τουλάχιστον. Να υπήρχε, ξέρω εγώ, 2 Κελσίου ή πόσο 0 Κελσίου, ό,τι είναι, αλλά okay, να μην υπήρχε το χιόνι, να μην έχεις και την παραπάνω ταλαιπωρία. Να πω και σήμερα μαζί μας ήταν ο Γερμανός που δίνει την ευκαιρία στον οποιοδήποτε αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφής πρόβλημα με το κινητό του να το επισκευάσει, και μάλιστα στο 65% των περιπτώσεων μέσα από την υπηρεσία Instant Repair να το επιδιορθώσει άμεσα. Σημαίνει πας, το φτιάχνουν, το παίρνεις, φεύγεις και το κινητό κουδουνίζει όπως παλιά. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά. Γεια σου. Ευχαριστούμε.